Εντάξει, ωραία. Καλιά, μείνε, μείνε, Γιώργο. Μείνε. Θα παίξω εγώ τώρα. Θα παίξει μπροστά και θα γυρίσει κανένα δεξιμπάκι. Το σκόρ τα λέει όλα. 4-1. Εμείς δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι.
Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ άσχημη η εμφάνισή μας. Οπότε το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο. Η πορεία του Παναθηναϊκού Καλαμάτας λίγο και πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος, μια αγωνιστική πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος, κρίνεται ικανοποιητική. Η συνέχεια πώς τη βλέπετε? Εντάξει, θα έχουμε πολλή δουλειά. Η ομάδα χρειάζεται δουλειά. Πρέπει να όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις προπονήσεις και με πάρα πολλή δουλειά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Χρειάζεται όμως πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να δουλεύουμε καθημερινά, ακόμα και τώρα τις γιορτές. Εμείς δεν θα διακόψουμε. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος για να μπορέσουμε να φανούμε καλύτεροι και πιο ανταγωνιστικοί στη συνέχεια. Πού πιστεύετε μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός φέτος? Ποιο είναι το ταβάνι σας, ποιος είναι ο στόχος σας καλύτερα? Κοιτάξτε, με το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι έπρεπε να ήταν στην κορυφή. Δεν υπερβάλλω. Δυστυχώς όμως συγκυρίες, διάφορες, άλλα πράγματα έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή την ομάδα να είναι σε αυτή τη θέση που είναι τώρα. Θα παλέψουμε όσο μπορούμε στο διάστημα που μας απομένει για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που έχουμε συναντήσει πια τώρα μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Καλά, να είστε καλά. Νόντα, πώς είδε την προσωπική σου απόδοση και την απόδοση της ομάδας? Γενικά, δύο λόγια για το παιχνίδι, πες μας. Η ομάδα σήμερα έδειξε ότι ήθελε το παιχνίδι. Ήμασταν καλύτεροι από... Ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε καλή απόδοση. Και δίκιο, δεν αποτέλεσμα. Λίγο πριν το τέλος πρώτου γύρου, ο Παυλέσκολας βρίσκεται στους 17 βαθμούς. Πώς βλέπεις τη συνέχεια? Η ικανοποίηση επικρατεί για τον πρώτο γύρο. Πιστεύεις που μπορεί να φτάσει η ομάδα? Έχουμε χάσει βαθμούς που δεν έπρεπε να χάσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ πίσω από την προσωπική μου άποψη. Έξω από ατυχία είμαστε. Πιστεύω να είναι πιο ψηλά. Καλές γιορτές, Νόντα. Καλή συνέχεια να έχετε.